σας. Ωπ, σκηνοθέτη. Ωπ, γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Καλά είστε. Είστε καλά. Ωραία που είστε. Γεια σας και σε εσένα, Χρήστο. 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 Πίνεις καφέ. Να, βλέπετε ένα χέρι εκεί πέρα, τώρα το είδατε. Ανακατεύει το καφέ, είναι ο Χρήστος, είναι παραγωγός της εκπομπής. Publisher. Ο publisher είναι η κινητήριος δύναμη, η οποία δεν φαίνεται ποτέ μπροστά στην κάμερα. Δουλεύει πάντα πίσω από τις κάμερες και τον ευχαριστούμε για τις ευγενικές χορηγίες του. Λοιπόν, τι έλεγες για το Destiny και το Destiny's Child. Destiny. Πες το λίγο έτσι προφορά, πες το. Destiny. Destiny. Έτσι το λένε οι Αμερικανοί. Ναι. Αμερικανοί. Θες να το πω στα ελληνικά. Στα ελληνικά πες. Το Destiny, τι έλεγες για το Destiny. Οι Άγγλοι πώς το λένε. What about Destiny? What about I have no idea. I have no idea, yeah. So let's go. Let's go. Λοιπόν, το Destiny, παιδιά, όλοι παίζουν αυτό το καιρό το Destiny. New York Police Department, yes. Όλοι παίζουν, όπως είπαμε, αυτό το καιρό το Destiny. Ναι. Η Bungie, μετά από πολύ καιρό, επανέρχεται. Το παιχνίδι θα βγει 9 Σεπτεμβρίου. Αλλά τώρα έχει βγει, παιδιά, η Beta. Η οποία είναι πραγματικά από τις πιο όμορφες που έχω παίξει ποτέ. Πιο όμορφες Betas. Betas, ναι. Γενικά το παιχνίδι φαίνεται από την Beta ότι είναι έτοιμο. Είναι το, όπως λέγει η παροιμία, το καλό πράγμα από την Beta φαίνεται. Ναι, αυτό. Από την Beta φαίνεται. Ναι. Καινούριο αυτό. Ναι. Από την Beta και στην κορφή κανένα. Ναι, για πες. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι από την Bungie. Η publisher είναι η Activision. Έχουν χρησιμοποιήσει την καινούρια μηχανή της Bungie, η οποία από ό,τι λέει η Bungie είναι για 10 χρόνια μπροστά από την εποχή της. Και ως ένα σημείο θα συμφωνήσω σε αυτό, γιατί χρησιμοποιεί τεράστια περιβάλλοντα. Παιδιά, δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλα περιβάλλοντα σε παιχνίδι. Και τα γραφικά είναι αρκετά καλά, αλλά φαίνεται ότι είναι next gen, είναι καθαρά. Ναι. Πολύ πιο καθαρά. Βέβαια το παιχνίδι θα παίζεται και στις προηγούμενες κονσόλες. Μ' αρέσει που το παιχνίδι έχει αυτή την ποιότητα των γραφικών, αλλά δεν έχουν ρίξει καθόλου το gameplay. Όσον αφορά το gameplay, υπάρχουν στοιχεία μέσα RPG, role playing game, action. Αλλά είναι μια μίξη. Μια μίξη, ναι. Και αυτό το κομμάτι, αυτό το που έχουν κάνει οι Bungie με τη μίξη όλων αυτών των στοιχείων, πιστεύω να τραβήξει πολύ κόσμο. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν άτομα που παίζουν action, υπάρχουν άτομα που παίζουν RPG, άλλα που παίζουν MMO. Βέβαια, MMO δεν είναι το παιχνίδι ακριβώς MMO, αλλά είναι online. Θα είναι online. Βέβαια, θα μπορείτε να παίξετε και single player και co-op τις αποστολές. Ναι. Αλλά και αν δεν έχετε κάποιο φίλο να παίξετε co-op, μπορείτε να παίξετε και single player. Δηλαδή, παίζετε άνετα. Το AI είναι από τα καλύτερα AI που έχω δει. Βέβαια, παίζαμε στο normal. Και ακόμα και στο normal, υπήρχαν στιγμές όπου ο αντίπαλος είχε μια συγκεκριμένη ενέργεια, φαντάσου. Με το που έπεσε η ενέργειά του, πήγαινε, κρυβότανε πίσω από κάπου, από κάποιο σημείο, έτσι ώστε να επανέλθει η ενέργειά του και να ξαναβγεί να μας σκοτώσει. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Υπήρχαν τέτοια ωραία έτσι, σημεία. Καλό μαύρο είναι αυτό. Υπάρχει μέσα στο παιχνίδι, μπορείτε να ανεβάσετε level σε διάφορα σημεία του σώματος. Καταρχάς, υπάρχουν διάφορες... Να τα τουμπανιάσετε δηλαδή, τα διάφορα σημεία. Βέβαια, αυτό για να το κάνετε πρέπει να σκοτώσετε αντιπάλους, να πάρετε... Πρωτεΐνη και όλα αυτά, ναι. Λίγη κρεατινούλα και κάπως έτσι δεν θα... Χρήστο, συμφωνείς, έτσι. Ώρες παιχνιδιού. Βέβαια, μέσα σε δύο ρίτσες είχαμε φτάσει level 4, level 5, με τον Πιερί που παίζαμε. Γεια σου Πιερί, χαιρετίσματα. Και γεια να το ευχαριστήσουμε που μας έστειλε και την beta code, τον beta code. Βέβαια, όποιος προπαραγγείλει το παιχνίδι, παίρνει 3 beta codes από τώρα. Μπορείτε να το προπαραγγείλετε και να στείλετε στους φίλους σας να παίξουν και να παίξετε κι εσείς μαζί τους. Υπάρχουν... 3 races, έτσι τα λένε, φυλές. Ναι. Εγώ είχα διαλέξει την human και υπάρχουν ρομπότ, exo, κάπως έτσι λέγεται, οι άλλες φυλές. Και υπάρχουν και
Τώρα δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το έγραφε, με μια συγκεκριμένη ορολογία. Τέλος πάντων, εγώ είχα διαλέξει Titan, να είμαι στην σαν φιλή, κάτι τέτοιο. Titan. Τιτάνας. Ναι, Τιτάνας. Και βέβαια η κάθε φιλή έχει τα δικά της upgrades. Μέγιστος σκηνοθέτης, Τιτάνα. Τιτάνας της σκηνοθεσίας. Η κάθε φιλή έχει τα δικά της upgrade, παιδιά. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει και σε όλα τα smartphones εφαρμογή, την οποία μπορείτε μέσα από την εφαρμογή να δείτε στατιστικά, να μπείτε σε forums, να κάνετε chat, να δημιουργήσετε clans ολόκληρα, έτσι ώστε να μπορείτε να συνεννοείστε. Έχεις διαχείριση από διαχείριση, μέσα, ναι. Δεν έχεις gameplay, μόνο διαχείριση. Δεν έχεις gameplay, όχι. Μπορείς να δεις όμως το χαρακτήρα σου, όπως είναι δημιουργημένος, όπως είναι φτιαγμένος μέσα από το παιχνίδι, και επίσης μπορείς πάνω στο χαρακτήρα να βάλεις στοιχεία, δηλαδή μπορώ εγώ, είμαι για καφέ ρε παιδί μου και ξέρω ότι θα πάω να παίξω ας πούμε μετά. Ναι. Ανοίγω την εφαρμογή, αλλάζω τον παίκτη μου, τον βάζω έτσι όπως θέλω, βάζω το όπλο που θέλω, βάζω το armor που θέλω, το helmet που θέλω, και μετά πηγαίνω στο σπίτι και αυτά τα βλέπω real time ότι έχουν γίνει ήδη αλλαγή, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ξεκινήσω το παιχνίδι και να χάσω χρόνο. Υπήρχαν loading times. Κάποια loading time στα βίντεο ήταν αρκετά μεγάλο όταν άλλαζες από... πηγαίναμε ας πούμε από το tower, όπου είναι η βάση, φανταστείς. Ναι, πώς γίνεται πολύ περιμετικός. Στο... τα θυμάμαι πολύ καλά, γι' αυτό τα λέω. Πώς είπαμε πολλά για το παιχνίδι, το Destiny. Λέω εγώ τώρα, έτσι, λέω εγώ. Να πω. Έχει και άλλα παιδιά, ωραία πράγματα. Τσεκάρετε το. Παιδιά, παίξτε το και λίγο. Παίξτε το λίγο, ναι. Και αυτά. Πείτε μας τη γνώμη σας. Πιερή, παίξου εσύ. Ο Πιερής νομίζω ότι τώρα πρέπει να το έχει φτάσει. Έχει τελειώσει. Α, δεν είναι, αυτά endless είναι, δεν είναι τελειώσει. Endless είναι, αλλά δεν έχουν βάλει ως ένα level pass. Δεν είναι με level, τώρα, είναι τώρα, το είναι beta. Ωραία, λοιπόν, αυτά είχαμε για το Destiny. Τώρα θες να βγάλεις το βαλτσάκι. Όχι, δεν θέλω το spoil, θέλω να πεις και για το Ingress. Και για το Ingress. 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 Ingress νομίζω είναι. Περίμενε. Ξέρετε, αυτό το με το augmented reality της Google. Ναι, κάτσε. Ingress, παιδιά. Ingress. Ingress. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Είναι, παιδιά, ένα MMO, Massive Multiplayer Online Game, αλλά το οποίο είναι δασμένο στην πραγματική ζωή, που ζούμε δηλαδή. Τι γίνεται δηλαδή. Η Google είναι η εταιρεία που το έχει φτιάξει, είναι η Nuantic, και είναι μια θηγατρική της Google. Χρησιμοποιούν τα Google Maps έτσι ώστε να μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι μέσω του Google Maps. Δηλαδή, υπάρχουν δύο φυλές. Καταρχάς, μόλις ξεκινάτε την... Είναι augmented reality, δηλαδή reality. Έχετε τον πραγματικό κόσμο και πάνω σε αυτό, πάνω στους χάρτες, δημιουργούνται εικονικά αντικείμενα. Εικονικά αντικείμενα, μπράβο. Κάποια portals. Μπράβο, κάποια portals. Διαδρομές και όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά τα κάνετε έτσι στον πραγματικό κόσμο. Και καθώς βλέπετε την αναπαράστασή τους μέσα στο Android, δεν είναι μόνο, όχι. Και iOS. Ναι, για το iOS. Ναι. Android, iOS. Ήταν αρκετά χρόνια αυτό, ήταν περίπου νομίζω δύο χρόνια σε beta. Beta σε beta ήταν δύο χρόνια κάπου εκεί πέρα. Απλά τώρα το έχουν δώσει... Είναι κάτι ενδιαφέρον. Είναι κάτι ενδιαφέρον, παιδιά, τσεκάρετε το. Είναι κάτι διαφορετικό. Εσείς που δεν παίζετε τέτοια παιχνίδια, τσεκάρετε το, έχουν γίνει ολόκληρα communities τα οποία είναι βασισμένα. Θες να δώσεις εκείνο το παράδειγμα που έλεγες με τα portals. Ναι, ναι, με τα portals. Σαν αποστολές ουσιαστικά έχεις. Σαν αποστολές, ναι. Ουσιαστικά διαλέγεται μία ομάδα από τις δύο που υπάρχουν. Είναι η υπεφωτισμένη, η Enlightened. Illuminati. Enlightened, κάπως έτσι σου έλεγε. Και η Resistance. Και αυτοί που αντιστέκονται. Οι υπεφωτισμένοι έχουν ως σκοπό να ανεβάσουν την ανθρωπότητα σε ένα άλλο επίπεδο. Και οι Resistance προσπαθούν να σταματήσουν τους αντιστοιχημένους, να τη ρίξουν. Ναι, καλή και κακή, ας πούμε. Μπάτσι και... Έχω ένα άλλο παράδειγμα τώρα στον πραγματικό κόσμο, αλλά δεν θα το δώσω. Στην Ελλάδα. Δεν θα το δώσω. Μην το δω. Λοιπόν, και διαλέγετε εσείς την ομάδα με το που ξεκινάτε το... Ανοίγετε την εφαρμογή, διαλέγετε μία από τις δύο ομάδες και... Ανάλογα το τι θα διαλέξετε, η μία ομάδα έχει το πράσινο χρώμα, η άλλη έχει το μπλε χρώμα. Μπαίνετε, μπορείτε να δημιουργήσετε δικά σας clans, μπορείτε να πάτε σε κάποιο από τα portals αυτά που λέγονται και να το κατακτήσετε. Ουσιαστικά πρέπει να πάρετε το κινητό σας, να πάτε ας πούμε σε ένα portal. Ένα portal μπορεί να είναι κάποιο οτιδήποτε, μνημείο, ναι, ναι. Οτιδήποτε, κάποιο μνημείο, κάποια εκκλησία, οτιδήποτε. Πρέπει να πάτε εκεί και εκεί να το κατακτήσετε το σημείο, να ανέβετε level,
Βέβαια, σε αυτό το σημείο μπορείτε να βρείτε ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι κατακτητές. Είναι κατακτητές, ναι. Άρα, να πάτε να τους διώξετε. Γεια σου, Ρόζη. Να τους διώξετε, πρέπει να τους διώξετε. Γεια σου, Γιούτα. Γιατί είναι Ρόζη. Δεν μου αρέσει. Και μπορείτε να παίξετε ουσιαστικά έτσι το παιχνίδι. Είναι περίεργο, γιατί δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ναι, σε online δεν έχει γίνει. Το augmented reality, ουσιαστικά επαυξημένη πραγματικότητα, ναι. Αυτά όλα εικονικά στοιχεία πάνω στον πραγματικό κόσμο. Έχει πολλά παιχνίδια, απλά δεν είναι σε αυτή τη μορφή με αποστολές και αυτά. Έχει φτάσει γύρω στα 300 εκατομμύρια χρήστες. Χρήστε, ποιο ήταν εκείνο το κινητό που είχε, που έβλεπες αντικείμενα καθώς χρησιμοποιούσε την κάμερα, με επαυξημένη πραγματικότητα. Το Siemens SX1 από το 2007, πιο πριν. 2003-2004. Siemens SX1. Το πρώτο το οποίο είχε, καθώς άνοιγες την κάμερα, έβλεπες γύρω-γύρω, παιδί μου, κουνούπια, τα χτυπούσες, τι έκανες. Χτυπούσες την οθόνη για να σκοτώνεις τα κουνούπια. Καλό. Αλλά φυσικά εντάξει, καμία σχέση στο παιχνίδι, αξίζει να το δοκιμάσετε. Νομίζω μπορείς να κάνεις με το Gmail σου, κάνεις τέτοιο. Ναι, πρέπει να έχει το Gmail, αγκαστικά. Αγκαστικά πρέπει να έχει Gmail, όχι γι' αυτό. Για να κάνετε subscribe σε εμάς, έτσι, μην... Καλά, ναι, και γι' αυτό. Μπερδεύεστε. Αλλά πρέπει να έχετε ουσιαστικά Gmail, ναι, παιδιά, δεν γίνεται με άλλο... άλλου είδους mail. Άρα, τσεκάρετε το. Έχει, μπορείτε να βρείτε και ελληνικά community στα οποία, για να μπείτε σε κλάδο, να γνωρίσετε ανθρώπους, δηλαδή γίνεται ένας πανικός. Αυτά. Φυσικά, ναι. Δοκιμάστε. Πρέπει να πάμε να κατακτήσουμε το... την εκκλησία, μετά. Μετά. Τώρα έχει ζέστη. Καλά, δεν πειράζει, θα πάμε. Το βράδυ, αργά. Αργά να μην μας δει κανείς. Και... και πολύ γρήγορα το τρίτο. Το τρίτο είναι, ναι, ότι βγαίνει το The Last of Us Remaster Edition στο PlayStation 4. Όσοι δεν το έχετε παίξει, αξίζει να το δοκιμάσετε, παιδιά. Καλύτερα γραφικά, έτσι. Όλα, τέλος πάντων, σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα higher level. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω αυτό το συγκεκριμένο. Βγαίνει τώρα το... The Last of Us, το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο παιχνίδι σε καινούργια έκδοση. Και όλοι λένε, βγαίνουν και λένε, πάλι θα μας πάρει τα λεφτά μας, επειδή η Sony θέλει να μας πάρει τα λεφτά μας, γιατί βγαίνει ξανά το ίδιο παιχνίδι σε άλλη κονσόλα. Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Μόνο τα γραφικά αλλάζουν και το πώς φαίνεται το παιχνίδι. Ναι. Και το ίδιο πράγμα δεν γίνεται για το, Mario. Όταν βγαίνει ο Mario. Ναι. Ξανά και ξανά στις κονσόλες, από τη μία κονσόλα στην άλλη, δεν λένε τίποτα. Αλλά γιατί? Γιατί ο Μάριο είναι gaming icon, ρε φίλε. Gaming icon. Παιδιά, δεν θα ακούτε κανέναν, ούτε αυτούς που λένε βγαίνει να μας πάρει τα λεφτά μας, ούτε να μας κάνει τίποτα. Παίξτε τα παιχνίδια που σας αρέσουν, διασκεδάστε. Και όλους τους άλλους γράψτε τους στα παλιές σας cartridges που είχατε στις παλιές κονσόλες. Και τίποτα, μην δίνετε σημασία σε κανέναν. Τελείωσε. Ούτε τι θα σας πει, αυτό δεν είναι καλό, αυτή η κονσόλα είναι καλύτερη και αυτά. Κάνεις ό,τι κουστάρεις και αποφασίζεις μόνο εσύ, κανένας άλλος. Έτσι ακριβώς. Αυτά τώρα τα τσατίστηκα, τα είπα και τσατίστηκα. Μα όχι, δεν είναι συμπεριφορά να μας μιλάνε έτσι από το κινητό. Α, μπράβο. Λοιπόν. Άντε, Χριστό, κάνε μια κλίση. Σου είπα ότι πήρα το τσαντάκι του Sport Billy. Ναι. Ε? Δεν μου το πες. Ναι, μαγικό. Μπορείς να βγάλεις ό,τι θέλεις μέσα. Εγώ, ας πούμε, μέχρι σήμερα όλη μέρα ζητούσα ένα μεγάλο κινητό. Αλλά τίποτα. Οχ.
το βαλιτσάκι του Sport Billy, γι' αυτό. Ναι. Έλα, Sport Billy. Ναι, σε ευχαριστώ, τώρα μου ήρθε. Ναι, ήθελα όντως κάτι μεγάλο. Σε ευχαριστώ. Ιβάνα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα το δείξω τώρα στην κάμερα. Πάτε, δείξτε. Bye, bye, μιλάμε. Ωραίο, δες τι μου έστειλε. Α, μικρό κινητό. Ναι. Τι είναι. Και λεπτό, λοιπόν. Στιβαρό το λέω. Είναι το Xperia Z Ultra, το πρώτο ταμπλετόφωνο της Sony, το οποίο είναι στις 6,44 ίντσες, 4G ωραίο. Συσκευή, τετραπύρινη φυσικά, Snapdragon 800, πολύ γρήγορη συσκευή, 2 GB μνήμης. Παιδιά, όντως, αν θέλετε κάτι μεγάλο, για μένα τουλάχιστον, το μόνο πρόβλημα δεν θα χωράει στην τσέπη σας. Όσον αφορά το πώς θα το κρατάτε και αν θα το συνηθίσετε, συνηθίζεται εύκολα, δεν είναι θέμα. Κοιτάξτε, κάτι φυσικά πιο μεγάλο παραπάνω από αυτό θα ήταν λίγο πιο δύσκολο, αρκετά δύσκολο. Ναι, γιατί... Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, είναι μια συσκευή ωραία, η οθόνη είναι πάρα πολύ καλή σε απόδοση χρωμάτων και αυτά, η ταχύτητα είναι πολύ καλή. Λοιπόν, μια συσκευούλα που αξίζει να τη δοκιμάσετε αν θέλετε κάτι το οποίο θα έχει πολύ καλή οθόνη, σας ενδιαφέρει να βλέπετε ταινίες. Έχει πολύ καλή απόδοση μουσικής στα ακουστικά, όχι τόσο στο ηχείο καθώς είναι αδιάβροχο και όλα αυτά έχουν πάνω μια μικρή μεμβράνη, οπότε λίγο μπουκώνει το... Α, είναι αδιάβροχο το ηχείο. Ναι, είναι αδιάβροχο μέχρι μισό μέτρο, για μισό μέτρο για μισή ώρα, κάτι τέτοιο. Όταν λένε δηλαδή αδιάβροχο. Βασικά αν το έχετε στο τραπέζι και πέσει νερό πάνω δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Αυτό, όταν είναι αδιάβροχο, δηλαδή δεν μπορώ να το βάλω εγώ μέσα στη θάλασσα. Μπορείς να το βάλεις, αλλά όχι τέρμα βάθος, ξέρω, και έτσι όχι να το έχεις ώρες. Μέσα μπορείς να το βάλεις. Το βάζεις, βγάζεις φωτογραφία και το βγάζεις. Αλλά στη θάλασσα δεν στον πρότεινα, καθώς το αλάτι όσο να είναι πάντα κάνει κακό στα πλαστικά της συσκευής. Άρα καλύτερα πάρτε μια θήκη, βάλτε την μέσα. Εντάξει, πάρτε. Ουσιαστικά είναι αδιάβροχο, ρε παιδί μου, άμα σας πέσει νερό, αν το έχετε ας πούμε στο γυμναστήριο, από υδρότα τέτοια δεν θα έχετε πρόβλημα. Και για τη σκόνη. Έχει... Η Sony είναι η μόνη εταιρεία που έχει ήδη πάνω προστασία οθόνης, που τους περνάει εργοστασιακά. Και είναι ένα πολύ χοντρό φιλμ αυτό. Δεν θα έχετε πρόβλημα με το χάραγμα. Λοιπόν, πλεονεκτήματα. Μεγάλη οθόνη. Σχετικά καλή μπαταρία, να ξέρετε όμως το 4G ότι λίγο θα τη σκοτώνει την μπαταρία. Όχι τόσο στην ομιλία, θα σας κρατήσει πάρα πολύ και η αναμονή είναι πολύ μεγάλη, αλλά όσον αφορά το 4G, αν το κάνετε χρήση, πέφτει πολύ γρήγορα η μπαταρία. Φυσικά έχει το stamina mode της Sony, το οποίο κάνει εξοικονόμηση ενέργειας καθώς κλείνει η μεταφορά δεδομένων, μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης, κλείνει το 4G. Το κουμπάκι βλέπω ήταν ακριβώς στη μέση για να μπορεί ο αντίχειρος να το χρησιμοποιήσει. Ναι, το κουμπάκι του on-off είναι ακριβώς στη μέση της συσκευής, εδώ. Έτσι, δεν χρειάζεται να φτάσει πιο πάνω με τα δύο χέρια, ας πούμε. Πολύ λεπτή συσκευή, στα 6,5 χιλιοστά, στιβαρή, από γυαλί λίγο πλαστικό στις άκρες και μέταλλο. Αυτό το τι είναι. Βασικά όχι, γυαλί και πλαστικό πιο. Αυτό Φόρτιση. Είναι, έχει, μπορείτε να πάρετε κάποιο dock, το οποίο έχει κοντά στα 20 ευρώ. Το βάζεις έτσι και γίνεται σαν ρολόι και ξυπνητήρι και σε δείχνει μόνιμα το κινητό την ώρα. Να πω ότι είναι ένα από τα λίγα κινητά το οποίο το interface... Γυρνάει. Αν το έχεις κάθετα και το κάνεις έτσι, αλλάζει και το μενού μέσα. Καλό. Δεν παραμένουν τα εικονίδια στην κάθετη μορφή. Νομίζω ότι το χρησιμοποιείς σαν tablet, είναι πολύ βολικό για αυτή τη χρήση. Α, ναι ρε φίλε. Η Sony έχει βελτιώσει αρκετά μέσα το UI της, το έχει κάνει πολύ ελαφρύ, δεν είναι το παλιό το... Όπως ήταν οι παλιές εκδόσεις που ήταν αρκετά βαρύ, όπως ήταν τη Samsung το TouchWiz. Λοιπόν, οπότε είπαμε, μεγάλη οθόνη 6,44 ίντσες, πολύ λεπτή συσκευή, κατά τη γνώμη μου όμορφη. Η κάμερα πίσω είναι 8, δυστυχώς δεν έχει flash συσκευή, λόγω της που είναι πολύ λεπτό. Α, ναι, δεν έχει βάλει flash Sony. Βγάζει καλές φωτογραφίες. Για 8 βγάζει πάρα πολύ καλές φωτογραφίες, αλλά εντάξει, χωρίς φλάσ για νύχτα μην. Τα ηχεία που είπαμε είναι εδώ και κάτω. Ηχεάκι όχι, έχει μόνο κάτω. Α, μόνο κάτω. Εδώ το οποίο δεν είναι τόσο δυνατό γιατί όπως είπαμε έχει τις μεμβράνες μέσα για να είναι αδιάβροχο. Μπροστά 2 MP οθόνη, 2 MP κάμερα. Πολύ καλή για βιντεοκλήσεις Skype, είτε τη νέα τρέλα τα selfies. Πόσο κάνει. Περίπου. Μπορείτε να το βρείτε καινούριο με λιγότερο από 300 ευρώ, κοντά στα 290 ευρώ. Παίρνει καρτά. Παίρνει microSD μέχρι 64 GB. Τώρα πήρε την αναβάθμιση 4-4-4, το τελευταίο KitKat, ναι.
Ωραία, παιδιά, ωραία. Αν θέλετε όντως, δηλαδή κάτι για ταινίες, multimedia, βιντεάκια και αυτά, αξίζει η συσκευή και είναι πολύ καλή η τιμή της. Snapdragon 800, από τους πιο γρήγορους επεξεργαστές τώρα, 2GB μνήμης, 8 κάμερα είπαμε πίσω, 2 μπροστά, πολύ λεπτό, 4G, να πω ότι έχει το καλύτερο σήμα σε 4G. Είναι από τα λίγα κινητά που στην περιοχή που μένουμε έχω σχεδόν παντού 4G, κάτι που με άλλα κινητά δεν το έχω πετύχει. Μόνο ο Χρήστος εδώ πέρα το πετυχαίνει με το Lumia 920. Ναι, έχει καλή. Ναι, και εκείνο πιάνει πολύ, πολύ, πολύ καλό σήμα, ναι. Τώρα μόλις εγώ έχασα το 4G. Ωραία, Γιώργο. Έχεις ακόμα. Λοιπόν, ωραία, αυτά. Sony Xperia Z ωραία. Ultra. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Κάνε μου μία, δύο. Τελικά, ρε Γιώργο, τι είσαι. Είσαι Sony, είσαι Nokia. Λοιπόν, είσαι Microsoft. Έλα, όσον αφορά το software, είμαι Microsoft. Όσον αφορά το software, software, ναι. Software. Σε κινητά λέμε τώρα ή γενικά. Γενικά στα services, που... όχι μόνο στο, εντάξει, και το Android μου αρέσει. Για κινητά λέω. Και το Android μου αρέσει, αλλά όσον αφορά τα... Α, για το κινητό. Ναι, θα σου πω ότι προτιμώ περισσότερο το Android λόγω ευελιξίας. Το Windows Phone λόγω ταχύτητας. Αλλά γενικά, αυτά που βλέπω παρακολουθώντας η Microsoft, αρχίζει και βελτιώνει πάρα πολύ το λειτουργικό. Να μην ξεχνάμε πάλι ότι είναι 4 χρόνια νεότερο από τα άλλα. Έλα, εντάξει, η αγαπημένη εταιρεία ποια είναι. Αγαπημένη εταιρεία, γενικά. Όχι, θα το πω έτσι. Λοιπόν, σαν design, σαν design στα κινητά είναι Sony. Σαν ποιότητα κατασκευή είναι Nokia. Αγαπημένη εταιρεία, έλα, πες το. Αγαπημένη εταιρεία. Δηλαδή, πώς το εννοείς αγαπημένη εταιρεία. Αγαπημένη, παιδί μου. Αυτή που. Πώς έχω εγώ τη Sega. Ναι. Α, άμα θα ήταν, ας πούμε, και για να δούλευα κάπου και έτσι και να γούσταρα, να είμαι τρελαμένος. Έλα, έλα. Microsoft. Πάντε. Ωραία. Εσύ. Εγώ είμαι Sega. Sega. Θα την πάρει Samsung, εσύ. Άμα την πάρει, φάξει παιδιά και βγάλει και κονσόλα, τελείωσε. Και κινητό Sega. Το κινητό δεν πάει. Κινητό γιατί? Δεν πάει. Εντάξει, Sega είναι στα παιχνίδια. Τώρα να μπει στα κινητά. Γιατί όχι, παιδιά μου. Να μπει. Η Sony ήταν στην τηλεοράση, αλλά μπήκε στην κονσόλα. Να μπει, να μπει. Εντάξει. Να μπει, γιατί όχι. Ναι, να μπει, να μην μπει. Επίσης, να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. Ελάτε στο facebook.com κάθετο stack with coffee. Όποιος θέλει να κερδίσει ένα The Last of Us για το PlayStation 3, παιδιά. Ελάτε, είτε στο YouTube, είτε στο Facebook, στο post που λέει Q&A 5. Ναι, Q&A 5. Κλήρωση λέω, οι απαντήσεις θα δοθούν στις 27 Ιουνίου. Ιουλίου. Ιουλίου. Την και... εβδομάδα. Και η κλήρωση θα γίνει την ίδια μέρα και μετά το Tech with Coffee θα πάει διακοπές. Αυτά είχαμε να σας πούμε. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα. Σε όλους εσάς. Μας παρακολουθείτε ανελιπώς. Ακόμα και σας εσάς τους δύο που μας κάνετε dislike, οι οποίοι δεν ξέρουμε ποιοι είστε, αλλά δεν πειράζει. Κάποτε θα το μάθουμε. Σε όλους κάνουν like και στη σελίδα μας, ευχαριστούμε που μας ανεβάζετε γενικά και μας παρακολουθείτε. Στο μέγιστο σκηνοθέτη, ο οποίος θα κάνει τρελή δουλειά στο μοντάζ. Πάλι έχει να κάνει. Αυτά τα λίγα. Να είστε καλά. Καλά μπάνια να έχετε. Καλά μπάνια, καλή ζέστη. Να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο που ήταν εδώ μαζί μας. Χρήστο, έλα. Δείξε λίγο το χέρι τουλάχιστον, να καταλάβουμε ότι δεν μιλάμε σε κάποιον... Να, τόσο Χρήστος. Δεν μιλάμε στον αέρα, δεν έχουμε σαλέψει. Αυτά είχαμε να σου πούμε. Γεια σας. Bye bye. NYPD. NYPD, Tech with Coffee. Tech with Coffee.